Πηγαίνουμε αμέσως στο επόμενο ζευγάρι. Είναι η πρωταθλήτρια στο άλμα επικοντό, η εκρηκτική Έρικα Πρεζεράκου και ο Θοδωρής Παναγάτος. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν υποψήφιοι για αποχώρηση. Σήμερα άραγε θα τα καταφέρουν να ανεβάσουν την βαθμολογία τους. Η Έρικα και ο Θοδωρής έχασαν ένα βαθμό από κάθε κριτή για τα τεχνικά τους λάθη, αλλά δεν έχασαν το χιούμορ τους. Η βαθμολογία μου φάνηκε... Διότι, κακά τα ψέματα, υπήρχε και το 10, υπήρχε και το 9, άντε και το 8. Άντ, για εξαίρεση το 7, όπως έκανε πολύ σωστά ο κύριος Λάτσιος. Μέχρι εκεί όμως. Τι είναι αυτή η ρούμπα? Σε θέλω. Δεν έχω ιδέα πως χορεύεται, δεν έχω καταλάβει καθόλου τι γίνεται με αυτό το κομμάτι. Αυτό. Χορεύουμε ένα κομμάτι του Σάκη Ρουβά. Θέλεις ή δεν θέλεις. Κοίταξε, μεταξύ μας, ο Θοδωρής είναι πάρα πολύ μεγάλος φάνος του Σάκη του Ρουβά. Ξανά. Και για κάποιο λόγο έχει αισθανθεί ότι σε αυτό το κομμάτι θα είναι ο Σάκης ο Ρουβάς. Κοιτάμε. Και έχει περιστρέψει όλη τη χορογραφία γύρω του. Θα μου κάνεις ένα χαδάκι στο πρόσωπο, εκεί. Κανονικά μην φοβάσαι. Εντάξει, αυτό που κάνεις τώρα δεν είναι σωστό έτσι. Θέλει να γυρίσω κάτω. Να στριφογυρίσω. Να ανεβάσω το πόδι μου, λέει, πάνω στον ώμο του. Αυτό το πόδι. Λέτε, δεν σε σήκωσε το άλλο και πήγες να με σκοτώσεις εδώ. Όχι! Σαν Παναγιέ, δεν σε παραπατήσει πάνω μου. Να μείνω όρθια και μετά σαν το χέλι να κατέβω κάτω. Ωρα Παναγιά μου! Ποιο χέρι! Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να βγει μέσα από αυτό. Θέλω να είναι αυτό ακριβώς που μιλάει το τραγούδι. Χωρισμός και θλίψη. Ανεβαίνεις έτσι κουνηματάκι. Είναι η πρώτη φορά που είμαι αγχωμένη με τη ρούμπα και έχουν περάσει αρκετές μέρες και ακόμα δεν αισθάνομαι ασφαλής με τη χορογραφία. Το τέταρτο ζευγάρι είναι η Έρικα και ο Θοδωρής και θα χορέψουν ρούμπα. Παραλίγο να μην βγω, είχα κολλήσει και το έβλεπα από μέσα. Συγχαρητήρια. Έρικα, τι να πω, πραγματικά δηλαδή, εκρηκτική, όλα τα είχες, αλλά με εντυπωσιάζει πάρα πολύ η έκφρασή σου, το είπα και την προηγούμενη φορά, θα σας το ξαναπώ και τώρα, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, πέρα από όλα αυτά τα ακροβατικά, να το πω έτσι που κάνετε, που αυτά παίζει λίγο πολύ τάχης λόγω αθλητισμού, να έχεις και την έκφραση, σημαίνει ότι έχεις όλο το πακέτο. Συγχαρητήρια. Με ένα σάκι δίπλα μου. Σε είδα που έκανες το σάκι, Θοδωρή. Και επιτέλους ακούσαμε και ένα ελληνικό τραγούδι, παιδιά. Δηλαδή,
Σάκης και πάλι Σάκης. Να σου πω τι κλωτσιά ήταν αυτή που του έριξες. Ακούστηκε πολύ δυνατή κλωτσιά. Ναι. Είδαμε στο βίντεο που έφαγες μία εδώ. Ω, καλά. Δεν μου μίλαγε μετά για μια-δυο μέρες. Μάλιστα. Θύμωσε ο Σάκης. Για να δούμε τι έχει να πει η Κριτική Επιτροπή. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Dancing with the Stars Live και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τα σχόλια για την εκπληκτική χορογραφία της Έρικας και του Θοδωρή. Καλένα, πώς φάνηκε το ζευγάρι μας? Έρικα, η ρούμπα είναι μια ιστορία αγάπη και πραγματικά εσύ μας έδειξες όλα τα πρόσωπα της αγάπης. Είδαμε και την τρυφερότητα και το πάθος, είδαμε και τον έρωτα, αλλά και τη λύπη του χωρισμού. Δηλαδή η χορογραφία Θοδωρή ήταν σαν ένα, πώς να το πω, σαν ουράνιο τόξο. Με όλα τα χρώματα και συναισθήματα. Ήταν πολύ δυνατή η παρουσία σας. Σύμφωνες βέβαια σε κάποια σημεία του σώμου, που σαν να μας έδειξες έτσι ότι είχες μια νευρικότητα, η έκφρασή σου ήταν καταπληκτική, στο σώμα να είσαι λίγο πιο χαλαρή. Η προσπάθειά σας ήταν καταπληκτική. Γιάννη, συμφωνείς με τον Καλένα? Συμφωνώ. Εν μέρη. Όχι. Σου πάει οτιδήποτε έρχεται από την Αφρική. Δεν ξέρω γιατί μου θυμίζει την Τζέιν του Ταρζάν. Έχεις μια ζώδη δύναμη που βγαίνει. Παρ' όλα αυτά βλέπω ένα φόβο. Ένα φόβο... θέλει πιο πολύ δουλειά στους γοφούς η ρόμπα. Είναι αυτό που είναι η γυναίκα. Όχι, μισό λεπτό, παιδιά. Ας εξηγήσει ο κύριος Λάτσιος. Τι εννοεί, καταρχήν χορεύεται ρούμπα, κύριε Λάτσι? Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Και εστιάσατε στους γοφούς, ότι έχει κάποιο πρόβλημα η Έρικα στους γοφούς συγκεκριμένα? Λέω, εστιάσατε ότι έχει, μάλλον καταλάβατε ότι έχει κάποιο πρόβλημα στους γοφούς συγκεκριμένα? Όχι, έχει ένα υπέροχο σώμα και θα ήθελα μια πιο έντονη κίνηση στους γοφούς. Κούνα λίγο τους γοφούς. Λέγοντας αυτά όμως, συμφωνώ με την Καλένα, ήταν υπέροχη, ήταν πολύ ωραία η χορογραφία, είχε μια δύναμη, νομίζω ότι της πάει οτιδήποτε έρχεται από την Αφρική. Απλά βλέποντάς την με ένα τόσο γυναικείο σώμα, νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι καλύτερη αν, δεν είχε, αν είχε, έχει αποβάλει αυτό το φόβο. Το φόβο της κίνησης, που είναι καθαρά γυναικείο. Πάντως είναι σημαντικό να ακούς ξανά και να βλέπεις το ξανά. Τα παιδιά ήταν καταπληκτικά στην ερμηνεία τους και θέλω να πω συγχαρητήρια στο Θοδωρή, γιατί έχει παρουσιάσει πολύ ωραίες χορογραφίες. Εγώ θα είμαι λίγο φιδωλός στην τεχνολογία, αλλά τον πιστεύω πολύ και θα δείξει παραπάνω πράγματα τις επόμενες εβδομάδες. Είμαι σίγουρος. Κύριε Κωστάλα, θέλω να πω. Αλ με επικοντό, στοχεύεται ψηλά και χαίρομαι γιατί από την προηγούμενη φορά είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Η έκφραση ήταν καταπληκτική, αυτό το πάθος που έβγαινε, αυτό το δόσιμο που είναι βασικό της ρούμπας. Και με τέτοιους βοφούς, μη μα το στερείτε αυτό το λίκνισμα, είναι τόσο όμορφο. Τι άκουσε σήμερα και χωρίς γλυκά. Και χωρίς γλυκά, χωρίς τίποτα. Παιδιά, ειλικρινά μπράβο σας, σας ευχαριστούμε πολύ. Μπορείτε να περάσετε στο Green Room, να ξεκουραστείτε και να δούμε την βαθμολογία σας. Ελένη, έρχεται η Έρικα και ο Θοδωρής. Την περιμένω την Τζέννη μας. Αλλά είμαι εδώ πέρα με την Ευγενία και θέλω να τη ρωτήσω κάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα ήσουν πρώτη στη βαθμολογία των κριτών. Πιστεύεις εσύ και αυτή την εβδομάδα πρώτη? Δεν ξέρω, κάθε εβδομάδα να ξεχωριστεί, κάθε φορά να ξεχωριστεί. Αλλά ήρθε η Τζέιν μας. Γεια σας. Μόλις ήρθα το δάσος και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι κοντά σας. Τζέιν, είσαι έτοιμη να δεις τη βαθμολογία σου? Βεβαίως. Για πάμε να δούμε τη βαθμολογία της Τζέιν. Η βαθμολογία των κριτών είναι Αλέξης Κοστάλας 8, Γαλένα Βελίκοβα 8, Γιάννης Λάτσιος 8, Φωκάς Ευαγγελινός 7. Υψηλότερη βαθμολογία μέχρι στιγμής. Όχι, τώρα ένα πανηγυρισμό τώρα. Έτσι, μπράβο. Και ψηφίζει και το κοινό από το σπίτι, έτσι. Παρακαλώ, ψηφίστε. Λοιπόν, εσείς που μας παρακολουθείτε, αν σας άρεσε και εσάς τόσο η πολύ Jane βαθμολογία... Και ο Σάκης Ρουβάς. Της Τζέν και του Θοδωρή, μπορείτε να τηλεφωνήσετε ή να στείλετε μήνυμα στον αριθμό που βλέπετε να τους ψηφίσετε από το ίντερνετ. Αυτά από εμάς, από τη ζούγκλα μας.